Κύριε Σοφιανέ, είδατε ότι ο Πρωθυπουργός, εξαιρώντας το κίνημα αλλαγής, είπε ότι όλοι οι άλλοι σε αυτόν τον πόλεμο που μένετε ήσασταν στον έμεν αλλά. Και προφανώς εννοούσε και το Κομμουνιστικό Κόμμα. Θα θέλαμε να καταλάβουμε τη δική σας στάση και τη δική σας απάντηση σε θέματα όπως, ας πούμε, για παράδειγμα, ένα Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών. Ακούστε, δεν θα συζητάμε τώρα για συμβούλια, με την έννοια ότι έγινε συζήτηση ανοιχτή στη Βουλή, μίλησαν αρχηγοί των κομμάτων και τα πράγματα είναι καθαρά. Άλλο αν ο κύριος Μητσοτάκης, για να στρογγυλέψει τη δικοματική του αντιπαράθεση, αδικεί το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ουσιαστικά στη λογική είμαστε με τον ένα ληστή, είμαστε με τους Αμερικανονατοικούς και την κυβέρνηση που στηρίζουν στην Ουκρανία, είμαστε καθαρά λοιπόν σε αυτή την γραμμή πλεύσης. Σε αυτή τη γραμμή πλεύσης βρέθηκε και το ΚΙΝΑΛ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Και συγκεκριμένα μιλώντας για ευθύνες εμπλοκής, νομίζω ότι είπε ο Πρωθυπουργός ότι θα στείλουμε και εκστρατευτικό σώμα σε χώρες που συνορεύουν με τη Ρωσία. Αυτό διάβασα σήμερα. Δεν ξέρω αν είναι έτσι. Εσείς δεν βλέπετε αμυνόμενο. Δεν ξέρω αν είναι έτσι. Αυτό που βλέπουμε εμείς λοιπόν είναι ότι σε μια ιμπεριαλιστική σύγκρουση, η οποία ξεκίνησε τυπικά με την απαράδεκτη εισβολή των Ρώσων ιμπεριαλιστών στην Ουκρανία, η οποία όμως διαμορφώθηκε μέσα από μια ασφικτική στρατιωτική περικύκλωση της Ρωσίας, με αποφάσεις του ΝΑΤΟ τα προηγούμενα χρόνια για άμεσα στρατεύματα τα οποία βρίσκονται στις χώρες που γειτνιάζουν με τη Ρωσία, σε αυτή τη γραμμή πλεύσης υπάρχει ουσιαστικά ένα αστικό πολιτικό σύστημα ταγμένο κυριολεκτικά. Και επειδή μιλήσαμε για αναθεωρητισμό και επειδή μιλήσαμε για Ευρωβουλή, ναι, ξέρετε, ενώ έχει ξεκινήσει η εισβολή των Ρώσων στην Ουκρανία, υπάρχει σε αρχές εβδομάδας έκθεση της Επιτροπής του Ευρωκοινοβουλίου που παρακολουθεί την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας, η οποία πώς χαρακτηρίζει στην Κύπρο την κατάσταση? Μια ανεπίλητη σύγκρουση. Έτσι τη χαρακτηρίζει. Πώς χαρακτηρίζει η Επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου την εξωτερική πολιτική της Τουρκίας? Ότι πάει καλά και συνεχίζει να πρέπει να βλέπει τα εθνικά της συμφέροντα. Αυτά λοιπόν γίνονται. Και αυτά κρύβονται. Όταν ο κύριος Κουτσούμπας λέει ότι η χώρα μας δεν πρέπει να έχει εμπλοκή στην Ουκρανία και η χώρα έχει επιλέξει και αμυντικά να συνδράμει και στο ιατροφαρμακευτικό κομμάτι. Γίνεται μέρος του προβλήματος. Τι θα κάνατε εσείς, δηλαδή, τι λέτε ότι θα έπρεπε να κάνει η χώρα? Γίνεται μέρος του προβλήματος. Ναι. Η χώρα μας δεν έχει κανένα συμφέρον ούτε να στέλνει δυνάμεις, ούτε να στέλνει σώματα εκστρατευτικά όπως σκέφτεται να κάνει η κυβέρνηση. Εμείς θεωρούμε ότι ένα τέτοιο βήμα θα είναι απαράδεκτο. Εννοεί σε άλλη χώρα του ΝΑΤΟ, δεν μπορεί να στείλει. Βεβαίως σε άλλη χώρα του ΝΑΤΟ. Βεβαίως σε άλλη χώρα του ΝΑΤΟ. Όπως και αξιοποιούνται οι αμερικάνικες βάσεις που προετοίμασε ο ΣΥΡΙΖΑ και συνέχισε η Νέα Δημοκρατία στην Αλεξανδρούπολη. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν πιο κοντά στην Αλεξανδρούπολη. Κύριε Σοφιανέ, ποιο ΣΥΡΙΖΑ διαφώνησε? Ακούστε, εμείς κάναμε ανοιχτή κριτική πρώτα απ' όλα στην κυβέρνηση, ναι, για τις ευθύνες που έχει πάρει να εμπλέξει την πατρίδα μας σε αυτό το μακελιό, και δεύτερον στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ουσιαστικά αυτό που είπε είναι ότι αν υπάρχει συλλογική απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΝΑΤΟ, τότε να δούμε και τη δική μας συνδρομή. Εμείς λοιπόν λέμε ότι σε αυτή τη συγκυρία που βρισκόμαστε, που κυριολεκτικά οι αντιθέσεις διαμορφώνουν ένα καινούριο στάτους, που ουσιαστικά αυτό που λέγαμε ότι η σύγκρουση των ιμπεριαλιστών θα εκφραστεί και με πολεμικές αναμετρήσεις, mm-hmm, αυτή τη στιγμή λοιπόν το πατριωτικό και διεθνιστικό καθήκον για τον ελληνικό λαό είναι να σταθεί απέναντι σε αυτό το μακελιό, είναι να το καταδικάσει, mm-hmm, είναι να εκφράσει την αλληλεγγύη στους πρόσφυγες, γιατί όλοι οι πρόσφυγες είναι κανονικοί πρόσφυγες. Είτε φεύγουν προς τη Δύση, ναι, αυτό είναι 800... για την κυβέρνηση, κύριε Σοφιανέ. Ναι. Για την κυβέρνηση. Είτε φεύγουν προς τη Δύση οι 800.000, είτε φεύγουν προς τη Ρωσία οι 100.000 ρωσόφωνοι του Ντομπάς. Γιατί και αυτοί επίσης είναι πρόσφυγες. Λοιπόν, όπως είμαστε, και να τελειώσω με αυτόν τον πρώτο κύκλο, με όλους μας τους ομογενείς. Mm-hmm. Και τους ομογενείς μας που είναι στη Μαριούπολη, και αυτούς που είναι στην Κρυμαία, και αυτούς που είναι στο Ροστόβ. Λοιπόν. Γιατί οι επιλεκτικές λογικές οδηγούν ουσιαστικά στην ομιμοποίηση του Πούτιν, που χρησιμοποιεί τους ρωσόφωνους για να δημιουργήσει το δικό του στάτους. Είναι αυτό που κάνανε οι Αμερικάνοι και οι Νατοικοί με τους Αλβανόφωνους στη Σερβία και στο Κόσοβο.
Αυτό το παράδειγμα αξιοποιεί και ο Πούτιν, γιατί έχει... τα πρώτα εγκλήματα, ξέρετε, επειδή δεν στο... γίναν τώρα. Πάω στον κύριο Κατρούγκαλο. Γίναν το 90-91. Το 90-91. Επειδή στο Κομμουνιστικό Κόμμα έχετε χιούμορ και έχει ο κύριο Κουτσούμπα και το έχουμε δει αυτό. Πάρα πολλέ φορέ λένε για το Κουκουέ ότι όποτε υπάρχει μια κρίση, βλέπετε πάντα Αμερική. Τώρα που, γιατί πάλι σχολιάζετε την Αμερική, ενώ έχουμε τη είναι, Ρωσία. Δεν ξέρω, είναι πρώτη δηλαδή φορά. Αυτό γίνεται και στη σκητσογραφία. Αλήθεια, πρώτη φορά μετά τον πόλεμο έχουμε εισβολή σε μια ευρωπαϊκή χώρα. Τη Γιουγκοσλαβία ποιος τη διέλυσε? Γι' αυτό ποιος λέμε, γι' αυτό παρακολουθούμε τώρα λέμε, όχι γενικά, γι' αυτό παρακολουθούμε όχι, τώρα. Όχι, ακούστηκε ότι πρώτη φορά μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο έχουμε εισβολή. Έχουμε εισβολή τρίτη φορά. Μάλιστα. Προηγήθηκε η Κύπρος, προηγήθηκε η διάλυση της Γιουγκοσλαβίας, αξιοποιήθηκαν οι Αλβανόφωνοι όπως αξιοποιούνται οι Ρωσόφωνοι για να δημιουργηθούν προτεκτοράτα και αυτά στην πλάτη των λαών σε ένα μακελιό που ο ελληνικός λαός δεν έχει κανένα συμφέρον να εμπλακεί, γι' αυτό και απαιτούμε την άμεση απεμπλοκή μας. Κύριε Σοφιανέ, ακούτε πώς τοποθετεί την πλευρά της κυβέρνησης. Εγώ θέλω να σας προσθέσω και κάτι άλλο και να το απαντήσετε αυτό. Ο κύριος οικονόμου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, προσθέτοντας όσα ακούσατε από την κυρία Σημακοπούλου, είπε ότι οι εξελίξεις στην Ουκρανία δικαιώνουν τις επιλογές της χώρας μας. Η έκταση του πολέμου, οι άμαχοι οι οποίοι βρίσκονται στο επίκεντρο αυτές τις ώρες, δικαιολογούν κατά την κυβέρνηση και την αποστολή αμυντικού υλικού και τις στάσεις, τις ιδιαίτερες στάσεις που κρατά η χώρα μας. Πώς απαντάτε σε αυτό? Θεωρούμε ότι όλη αυτή η θεωρία περί του βρισκόμαστε στο σωστό μέρος απέναντι στο μακελιό που γίνεται στην Ουκρανία. Είναι όλοι κυριολεκτικά. Συγγνώμη, σας διακόπτω. Οι Ουκρανοί δεν είναι οι αμυνόμενοι. Ακούστε, αυτή τη στιγμή αυτό που είναι σε εξέλιξη είναι ανταγωνισμοί που προϋπήρχαν, που εκφράζονταν με μια πολεμική περικύκλωση και προετοιμασία, που εκφράστηκαν με το πραξικόπημα του 2014, το γνωστό πραξικόπημα Μεϊντάν, που εκφράζονται με μια σειρά λοιπόν κινήσεις πολέμου. Και αυτή τη στιγμή τα επιχειρήματα που ακούμε ότι είμαστε νατοϊκό έδαφος από τον Πρωθυπουργό, νατοϊκό έδαφος του ΝΑΤΟ που δεν αναγνωρίζει σύνορα στο Αιγαίο, που δεν αναγνωρίζει την παραβίαση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων από τη σύμμαχό μας Τουρκία, που ακούσαμε τον κύριο Ζελένσκι να την επιθυμεί για το ρόλο της. Αυτή τη στιγμή λοιπόν μπροστά μας βρίσκονται συγκεκριμένες επιλογές. Η καταδίκη του πολέμου, η καταδίκη και των δύο μερών που αυτή τη στιγμή λύνουν τους λογαριασμούς τους σε βάρος του ουκρανικού αλλά και του ρωσόφωνου και ρωσικού λαού, πρέπει να συνοδευτεί με ένα καθαρό όχι στην εμπλοκή της πατρίδας μας. Η Ελλάδα δεν έχει κανένα συμφέρον να εμπλακεί όπως εμπλέκεται, είτε διευκολύνοντας πολεμικούς σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ, είτε αποστέλλοντας στρατεύματα. Γιατί για να είμαστε και ειλικρινείς και πέρα από τις περικοκλάδες, αυτό που είπε ο κύριος Κατρούγκαλος ήταν σαφέστατο. Εάν υπάρχει συλλογική απόφαση του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ναι, να το κάνουμε. Μα και ο Πρωθυπουργός σήμερα είπε ότι αν το ΝΑΤΟ μας ζητήσει να στείλουμε στρατεύματα στις χώρες που γειτονεύουν με τη Ρωσία, θα τα στείλουμε. Καλά, αυτό δεν είναι μυστικό. Άρα, αφού είμαστε στο ΝΑΤΟ. Ακούστε λοιπόν αυτά τα μυστικά. Αυτά τα μυστικά λοιπόν θα τα λέμε στον ελληνικό λαό, ότι θα στείλει στρατεύματα έξω από τα σύνορά του. Για να υπερασπίσει τι? Για να υπερασπίσει έναν αντιμαχόμενο σε ένα πόλεμο αγορών, σε ένα πόλεμο τεράστιων συμφερόντων, ολιγαρχών Ρώσων και Ουκρανών, σε ένα πόλεμο που τον πληρώνουν οι λαοί. Πέρα από τη διαφορετική οπτική που έχετε, και ένα άλλο μέρος της αντιπολίτευσης λέει ξεχωριστά ότι όχι στον αμυντικό εξοπλισμό, σε ένα βαθμό δηλαδή είναι πιο κοντά σε αυτό που λέτε. Κοιτάξτε, γιατί κάνετε τώρα ακριβώς την ίδια κριτική στην κυβέρνηση τώρα, και στον ΣΥΡΙΖΑ? Η κριτική δεν είναι ίδια. Δηλαδή δεν θα προτιμούσατε να μην έχουμε δεν είναι η ίδια από την πλευρά ότι σήμερα έχει μια κυβέρνηση που αποφασίζει, ναι. Έχει όμως μια αξιωματική αντιπολίτευση που στηρίζει αυτές τις αποφάσεις και έχει αποφάσεις που πάρθηκαν από τους προηγούμενους και υλοποιούνται από τους σημερινούς. Με συγχωρείτε, το μνημόνιο συνεργασίας με τους Αμερικάνους που έδωσε καινούργιες βάσεις στο Στεφανοβίκιο και την Αλεξανδρούπολη έγιναν με τον κύριο Κατρούγκαλο, Υπουργό Εξωτερικών. Οι αποφάσεις του ΝΑΤΟ για ανάπτυξη άμεσων δυνάμεων ταχείας επέμβασης στα σύνορα με τη Ρωσία, για προληπτικό πυρηνικό χτύπημα συζητούσε το ΝΑΤΟ και το αποφάσισε, όλα αυτά έγιναν με υπογραφές και της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία σήμερα τα δουλεύει και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και λέει είμαστε πρόθυμοι, αν μας πει το ΝΑΤΟ, να στείλουμε στρατό έξω από τα σύνορα. Λοιπόν, ο ελληνικός λαός δεν έχει κανένα συμφέρον
Ο ελληνικός στρατός δεν έχει καμιά δουλειά έξω από τα σύνορά του. Είναι για να υπερασπίσει την κυριαρχία και τα εθνικά συμφέροντα αυτής της χώρας. Οι πολεμικοί εξοπλισμοί που γίνονται δεν γίνονται για αυτά τα συμφέροντα. Γι' αυτό και βλέπουμε. Δεν χρειαζόμαστε αεροσκάφη, δεν χρειαζόμαστε εξοπλισμό απέναντι. Γι' αυτό και βλέπουμε να έχουμε νατοικές αποστολές το προηγούμενο διάστημα στον Εύξηνο Πόντο. Ναι. Να έχουμε φρεγάτες μας στον Περσικό. Εγώ το πάω εδώ. Τα Ραφάλα, να έχουμε, δεν θέλουμε εξοπλισμό απέναντι. Να έχουμε F-16 πάνω από τη Βόρειο Μακεδονία. Ναι, δεν τα θέλουμε εμείς. Εμείς για μας, λέω, Ραφάλα, εμείς δεν θέλουμε F-16 αμυντικό εξοπλισμό απέναντι στην Τουρκία. Λοιπόν, κλειδώνουν με τους νατοικούς σχεδιασμούς, με τους νατοικούς εξοπλισμούς και υλοποιούνται κυριολεκτικά και ενεργοποιούνται επιχειρησιακά στα πλαίσια αυτών των σχεδιασμών. Τι πιο καθαρό λοιπόν πρέπει να πεις σε αυτό το λαό σήμερα, ότι αυτά που πληρώνεις, όπως και το κόστος των κυρώσεων, γιατί οι κυρώσεις που παίρνονται εναντίον της Ρωσίας θα πληρωθούν από την τσέπη του ελληνικού λαού. Δεν είναι υπέρτερη ελευθερία από το λαϊλατημένο εισόδημά του. Δεν έχουμε... Την υπέρτερη ελευθερία να μην τη θυμόμαστε αλακάρτ. Να μην τη θυμόμαστε αλακάρτ, σας παρακαλώ. Ποιες είναι οι κυρώσεις που έχουν δεχτεί για την εισβολή, για την κατοχή στην Κύπρο? Η Ρωσία δεν στερεί ελευθερία κυρώσεις σε πολίτες αυτή τη στιγμή. Και βεβαίως στερεί. Δεν πρέπει να το πληρώσει. Βεβαίως στερεί. Και οι Αμερικάνοι στερούν. Να δείξουμε αλληλεγγύη και σε αυτό. Οι Αμερικάνοι στερούν ελευθερίες και οι Ρώσοι στερούν ελευθερίες. Μάλιστα. Εμείς θα πληρώσουμε. Μάλιστα. Με τις κυρώσεις. Λοιπόν. Θα πληρώσει το λαϊκό νοικοκυριό το ρεύμα που έχει ήδη εκτιναχθεί. Θα πληρώσει το ψωμί που έχει ακριβήνει και θα ακριβήνει κι άλλο. Πάμε, το φυσικό αέριο. Αυτές τις κυρώσεις λοιπόν εμείς λέμε ότι δεν πρέπει να δεχτεί ο ελληνικός λαός αυτός να πληρώσει το τίμημα μια σύγκρουση που δεν γίνονται για τα λαϊκά συμφέροντα. Και, τον... και ο ελληνικός λαός μπορεί να διακρίνει την υποκρισία και το τι το συμφέρει και το. Από το λαϊλατημένο εισόδημά του, για ποιους καλείται να το ελαττώσει κι άλλο.